Καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο τον Αρχιεπίσκοπο με την ευχή και ευλογία του οποίου ευρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την ευλογημένη σύναξη της Ιενωρίας σας, τον Πατέρα Πέτρο για την πρόσκληση και τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών για την πρόσκληση και την τιμητική αυτήν συγκέντρωση. Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Θεού στα έργα σας και στις διακονίες σας μέσα στην Εκκλησία. Ταυτόχρονα θέλω να ζητήσω και συγγνώμη για την περσινή απουσία, διότι θα ερχόμουν πέρσι αντί φέτος, αλλά λόγοι άλλοι δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι και έτσι εχμάλωτος της περσινής υποσχέσεως ήρθα φέτος να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Οπωσδήποτε αυτή την περίοδο που διανύομαι ως άνθρωποι της Εκκλησίας, ό,τι και αν θελήσουμε να πούμε, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ατμόσφαιρα αυτήν, την εκκλησιαστική, τη λειτουργική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας, την περίοδο αυτήν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την οποία οι θεότατοι πατέρες της Εκκλησίας εθεώρησαν σαν την πιο αγωνιστική περίοδο, την περίοδο κατά την οποία ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός εντείνει τις προσπάθειές του και καταβάλει όλες τις δυνάμεις του να αγωνιστεί ακόμα περισσότερο. Όχι βέβαια πως πρέπει να περιμένουμε την Τεσσαρακοστή για να αγωνιστούμε, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος είναι φυσικό να έχει αυξομοιώσεις ακόμα και στον πνευματικό αγώνα, γι' αυτό και η Εκκλησία σαν καλός αγωνοθέτης και μητέρα φιλόστοργος, η οποία θέλει τα παιδιά της να βρίσκονται σε μια συνεχή εγρήγορση, θέτει κατά καιρούς τις εορτές της Εκκλησίας, τις εορτές του Χριστού, της Θεοτόκου των Αγίων, τις περιόδους των νηστιών και άλλες τέτοιες πνευματικές ευκαιρίες που μας καλεί να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας, γνωρίζοντας από την πείρα τους ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να παρακινείται και να επενθυμίζεται και να σπρώχνεται έτσι με έναν τρόπο ελεύθερον αλλά αισθητόν προς το αγαθόν, εθεώρησαν καλόν των χρόνων όλων της ζωής μας, των χρόνων που έχουμε, να τον αποδεκατήσουν και να τον προσφέρουν εις τον Θεό. Θα ξέρετε ασφαλώς ότι μία εντολή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να δίδουν οι Εβραίοι το ενδέκατο των εισοδημάτων τους, το ενδέκατο των πραγμάτων τους εις τον Θεό ως αφιέρωμα σε Αυτόν. Και οι πατέρες εθεώρησαν καλόν αντί όλων των άλλων πραγμάτων να δώσουμε το ενδέκατο του χρόνου. Γι' αυτόν, αφού ο χρόνος αποτελείται από 365 μέρες, έτσι το ενδέκατο των ημερών, 36 μέρες, είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εάν αφαιρέσουμε από αυτήν το Σάββατο και την Κυριακή όπου γίνεται κατάλυση σύνου και ελαίου και προσθέσουμε και το Μέγα Σάββατο το οποίο είναι νηστεία άνευ ελαίου, έτσι συμπληρώνονται 36 μέρες που είναι το ενδέκατο του χρόνου το οποίο αφιερώνεται εις τον Θεό μέσα από νηστεία, προσευχή και αγώνα πνευματικών. Αλλά ταυτόχρονα είδαν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο ψυχή, δεν είναι μόνο πνεύμα, δεν είναι μόνο μυαλό, αλλά είναι μία ενότης ψυχοσωματική, αδιάσπαστη ενότης, πλασμένη από τον Θεό κατά τη δική του εικόνα και προορισμένον στην δική του ομοίωση, πρέπει να αγιαστεί και να σωθεί ολόκληρος ο άνθρωπος.
Δεν σώζεται μέσα στην Εκκλησία η ψυχή μας, δεν σώζεται ο νους μας, δεν σώζεται η καρδία μας, αλλά σώζεται όλος ο άνθρωπος, ψυχήτε και σώματι. Το σώμα του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, ολόκληρος ο άνθρωπος δέχεται την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εισέρχεται εις την θέωση και σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτό μας το έδειξε και ο Κύριος μας με την ένσαρκον οικονομία του, όπου ανελήφθη και επήγαινε στον ουράνιο Πατέρα όχι μόνον η ψυχή του, αλλά ολόκληρος ψυχήτε και σώματι, για να μας δείξει ότι και εμάς η δική μας πορεία θα είναι η ίδια και ολόκληρη και σώη θα διαφυλαχθούμε και θα σωθούμε και θα σταθούμε μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι τιμούμε τα σώματα των Αγίων, τιμούμε τις εικόνες των Αγίων. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, δεν δεχόμαστε μόνο την μια φύση του ανθρώπου, την πνευματική υπόσταση ή την ψυχή του, αλλά βλέπουμε ολόκληρον τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε ορθοδόξως να βαδίζουμε μόνο πάνω στο ένα πόδι, αλλά ισορροπία και αρμονία σημαίνει ολόκληρος ο άνθρωπος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Η νηστεία ως σωματική αρετή καταρχάς είναι ένας αγώνας που καμιά φορά και οι άνθρωποι διαρωτούνται και λένε, μα γιατί να νηστεύουμε, τι σημαίνει νηστεία και τι ωφελεί νηστεία και πού λέει ότι πρέπει να νηστεύουμε. Δεν βλέπουν ότι είναι μια αρετή αυτή, διότι λένε δεν είναι όπως είναι η αγάπη, δεν είναι όπως είναι η ελευθερία, δεν είναι όπως είναι η δικαιοσύνη. Είναι μια αρετή που σου λέει μη φας το ένα, μη φας το άλλο. Και μάλιστα σήμερα, όπου έχουμε ένα πλούσιο πλέον κατάλογο φαγητών νηστισίμων, καμιά φορά γινόμαστε και αντικείμενο σχολείων ειρωνικών από τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται κάπως έτσι σε μια απομάκρυση από το χώρο αυτών, οι οποίοι λένε, μα τι νηστεία τούτη, ας που νηστεύετε και τρώτε καλαμάρια, νηστεύετε, τρώτε ξεσουπιές, τρώτε, τώρα που έχει και αυτά τα λάδωτα, όλα τα γάλατα, τα τυριά, τα, ξέρω εγώ τι βρήκαν τώρα, διάφορα πράγματα, κρέμες, τούρτες, παγωτά, ό,τι θέλει κανείς. Έχει νηστίσιμα, από όλα τα είδη είναι νηστίσιμα. Βέβαια, εντάξει, ασφαλώς δεν επαινούμε, ας πούμε, αυτήν την, το ξεζητημένο να κάνει κανείς κροτηρόπιτες νηστίσιμες και σουβλάκια νηστίσιμα. Αυτό δεν το επαινούμε. Αλλά όμως βλέπουμε μέσα και από αυτόν τον καλό λογισμό του ανθρώπου, αυτήν την αίσθηση ότι είναι νηστεία. Και μόνο που ο άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος σήμερα ξέρει ότι είναι νηστεία και αισθάνεται ότι ναι, δεν μπορεί να φάει αυτό το φαγητό και τρώει έναν άλλο φαγητό, και μόνο αυτή η πράξη σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Σημαίνει αυτό το ουσιώδες της νηστείας, το οποίο τι είναι? Είναι η συνείδηση ότι είμαστε μέλη του ενός σώματος της Εκκλησίας. Η νηστεία καλλιεργεί την συνείδηση ότι είμαστε μέλη ενός σώματος, ότι δεν είμαστε ξεκάρφωτη, ότι δεν κάνουμε κατά το δοκούν, δεν κάνουμε πειραματισμούς και δικές μας επινοήσεις, αλλά είμεθα ένα σώμα με κεφαλήν των Χριστών και μέλη του σώματος εις όλων των κόσμων, αποτελούν την Αγία Ορθόδοξον Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η οποία αυτό το διάστημα εορτάζει αυτήν την Αγία Εορτή, ή αυτό το διάστημα νηστεύει και έχει αυτή την υπακοή εις το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι υπήρξαν μάρτυρες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, οι οποίοι δεν εδέχθησαν να καταλύσουν την νηστεία, για αυτόν τον λόγο και μαρτύρησαν. Έχουμε περιπτώσεις που ήξεραν οι ειδωλολάτρες ότι οι χριστιανοί νηστεύουν αυτό το διάστημα και τους επίεσαν να παραβούν την νηστεία. Κι όμως οι χριστιανοί δεν δέχτηκαν να παραβούν την νηστεία, δεν δέχτηκαν
όχι γιατί τους πείραζε ένα κομμάτι κρέας ή ένα κομμάτι τυρί. Όλα του Θεού είναι και όλα είναι αγιασμένα. Και δεν θελισσόμεθα το κρέας και δεν θελισσόμεθα, ξέρω εγώ, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά αγιάζομαι την ύλη, αγιάζομαι την φύση μέσα από την προσευχή μας και την προσφορά μας στο Θεό. Αρνήθηκα λοιπόν να καταλύσουν την νηστεία, διότι είδαν ότι δεν είναι ένα απλό γεγονός να φάει κανείς κάτι, αλλά είναι ένα ξέκομμα, ένα ξεχώρισμα από το σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα δε ένας νεομάρτυρας απήντησε στον Τούρκο, ο οποίος τον επίεσε να φάει κρέας την Αγία Τεσσαρακοστή, και του λέει το εξής, την εξής θεολογικότητα την απάντηση. Του λέει, πώς μπορώ εγώ, όταν ολόκληρος η Εκκλησία νηστεύει, να αφορήσω τον εαυτό μου και να τον ξεχωρίσω από το σώμα του Χριστού την Εκκλησία και να παραβώ αυτή την εντολή της Εκκλησίας. Είδαν δηλαδή οι μάρτυρες, οι Άγιοι, έβλεπαν πίσω από το αν θα φας αυτό ή αν θα φας το άλλο, την υπακοή εις το σώμα της Εκκλησίας, τη συνείδηση ότι αποτελούσαν μέλη αυτού του σώματος της Εκκλησίας. Και το ότι σήμερα οι άνθρωποι, έστω και μέσα στην αδυναμία μας και μέσα στις δυνατότητες της εποχής μας κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα, εν τούτης όμως παραμένει η συνείδηση ότι ναι, νηστεύουμε διότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν μέσα από την αδυναμία μας ψάχνουμε να βρούμε εξεζητημένα φαγητά τα οποία μοιάζουν, ξέρω εγώ, με τα υπόλοιπα, για να τακτοποιήσουμε την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό ότι ο άνθρωπος αισθάνεται μέλος της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μια ιδεολογία η οποία έχει οπαδούς. Δεν είναι αρκετό να λες ότι εγώ πιστεύω σε αυτά που λέει η Εκκλησία, αποδέχομαι αυτήν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αποδέχομαι αυτά που είπε ο Χριστός, αποδέχομαι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αρκετό αυτό. Είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Εκείνο που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε, να αισθανθούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι σωματείο, δεν είναι οργάνωση, αλλά είναι το σώμα του ζώντος Χριστού, το οποίο σώμα έχει μέλη όλους τους απαιώνους και κοιμημένους και ζώντες τώρα η συστρατευόμενη Εκκλησία, αλλά έχει ως κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό, πορεύεται μέσα στον κόσμο αυτό, πορεύεται μέσα στην ιστορία, στον χρόνο, στον τόπο, αλλά αποβλέπει και προεκτείνεται μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Έτσι η νηστεία έχει πολλές ωφέλειες, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει λόγο, αφού ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας δεν λειτουργεί μαγικά, δεν είναι ένα μαγικό σύστημα το οποίο μας θεραπεύει με μαγικών τρόπων. Πολύ δε περισσότερον δεν είναι ένας χώρος όπου θεραπεύεται ο άνθρωπος με ευχές και με εξορκισμούς, αλλά θεραπεύεται ο άνθρωπος με ιατρική επέμβαση. Λαμβάνει θεραπευτική αγωγή και αυτή η θεραπευτική αγωγή θεραπεύει την ασθένεια, την αρρώστια του ανθρώπου. Έτσι την νηστεία τη βλέπουμε δοσμένη από τον ίδιο τον Θεό. Πρώτα σαν πρώτη εντολή. Ο Αδάμ ο ίδιος πρώτης παραβάσεως ευρισκόμενος στον Παράδεισο έλαβε ως εντολή από τον Θεό την νηστεία, όταν ο Θεός του είπε «Από όλα μπορείς να φας, αλλά από το δέντρο αυτό δεν μπορείς να φας». Αυτό το πράγμα ήταν εντολή νηστείας. Έτσι μπορούμε να απαντήσουμε ότι η πρώτη εντολή του Θεού ήταν νηστεία. Γι' αυτό βλέπουμε μετά και τον Θεό, τον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία και ανεπλήρωσε τα ειστερήματα του Αδάμ του πρώτου, πριν να εξέλθει στο κήρυγμα
για να μας δώσει σε εμάς το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος μετά το βάπτισμά Του ενίστευσε ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα. Και όταν λέμε ενίστευσε, ασφαλώς δεν ενίστευσε όπως εμάς. Έτσι, αυτός ενίστευσε 40 μέρες. Δηλαδή για 40 μέρες δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα απολύτως. Και την 40η ημέρα ο ίδιος ηθέλησε να πεινάσει. Θέλον γάρ επείνασε. Ο ίδιος ως Κύριος της ανθρωπίνης φύσεως επέτρεψε στον εαυτόν του να πεινάσει για να δείξει ότι δεν ήταν φάντασμα και δεν ήταν υπεράνθρωπος, αλλά ήταν τέλειος άνθρωπος και είχε όλη την ανθρώπινη φύση πάνω εις τον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό, ο οποίος άρχισε την δράση του, άρχισε το κήρυγμά του νηστεύοντας. Και μη νομίζετε ότι είναι παράξενο να νηστεύσει ο άνθρωπος τόσες πολλές μέρες. Δεν ξέρω βέβαια από ιατρικής πλευράς τι λένε οι γιατροί για τη δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά στο Άγιον Όρος όταν ήμουν γνώρισα έναν ιερομόναχο Ρώσο, τον Παπασεραφείμ, ο οποίος εκοιμήθηκε τώρα, ο οποίος ενίστευε 33 έως 36 ημέρες κατά αυτόν τον τρόπο. Τελείαν ασυτεία και χωρίς βέβαια άλλα πράγματα. Ποιος ξέρει, είτε λόγω του χάριτος, είτε λόγω του αγωνιστικότητος. Πάντως φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις μέσα του που καμιά φορά ο ίδιος δεν τις γνωρίζει. Ακόμα βλέπουμε στην ιστορία του λαού του Θεού τον Θεό τον ίδιον να απαιτεί από τον Μωυσή πριν λάβει τον Μωσαϊκό νόμο, που ο Μωυσής ήταν, ας το πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης ο Μεσσίας, αυτός που ήταν, που οδήγησε τον λαό του Θεού, πριν λάβει τας πλάκας εκείνας, τας θεοχαράκτους πλάκας, δια 40 ημερών ευρισκόμενος εις το όρος Σινά, ο Θεός να ζητά από αυτόν ότι θα μείνεις εδώ 40 μέρες και 40 νύχτες σε απόλυτη νηστεία, ώστε να δυνηθείς να λάβεις τον Μωσαϊκό νόμο, τις πλάκες εκείνες που έγραφαν τις εντολές του Θεού. Άρα βλέπουμε ότι είναι μία εντολή και ένα φάρμακο, η νηστεία Θεός δωτό. Ο Θεός ο ίδιος το έδωσε στην ανθρώπινη φύση και το απέτησε ο Θεός προκειμένου ο ίδιος να δώσει στον άνθρωπο πνευματική χάρη και αρετή και δώρα πνευματικά. Άρα λοιπόν δεν είναι άγνωστη η εντολή και η μέθοδος ιατρική της νηστείας. Αλλά αφού είναι ιατρική μέθοδος, σημαίνει ότι θεραπεύει κάποια πάθη. Όταν πας σε έναν γιατρό και σου δίνει φάρμακα, σου δίνει φάρμακα συγκεκριμένα, γιατί έχει συγκεκριμένη αρρώστια. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πονάς το κεφάλι σου και ο γιατρός να σου δώσει φάρμακα για τα χέρια σου. Έτσι, πρέπει να σου δώσει φάρμακα για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Άρα η νηστεία έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, να καταπολεμήσει πνευματικές ασθένειες. Ποιες είναι αυτές? Μερικές μπορούμε να αναφέρουμε έτσι επιτροχάδι και να μην σπαταλήσουμε και τον πολύτιμο χρόνο. Ο άνθρωπος ο οποίος νηστεύει, το πρώτο πράγμα που χτυπά είναι την φυλαυτία. Αυτήν την άλογο, όπως λένε οι πατέρες, φιλίαν προς το ίδιο σώμα. Αυτό που αισθανόμαστε, ότι το σώμα μας, τον εαυτό μας, πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαιτέρως. Να τον φροντίσουμε, να τον προφυλάξουμε, να τον διατηρήσουμε. Βέβαια, όλοι μας έχουμε υποχρέωση να προσέξουμε τον εαυτό μας, να μην φθείρουμε άσκοπα τον ναό του Θεού, το σώμα μας. Γιατί αυτό είναι αμαρτία. Αλλά και η παράλογος ενασχόλησης και η παράλογος φιλία και υπερβολική φροντίδα για το σώμα σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κολλημένη την καρδιά του σε αυτό και από αυτό γεννάται η δειλία.
η δειλία, ο φόβος. Φοβάται ο άνθρωπος μην αποθάνει. Φοβάται μήπως πάθει κανένα κακό. Φοβάται μήπως αρρωστήσει. Βλέπετε, το λέμε και τα ακούμε. Δεν μπορώ, λέει, εγώ να μην νηστεύσω, γιατί και μια μέρα να μην πιω γάλα, ζαλίζομαι. Ένα πρωί. Και ενώ αν βάλω μια σταγόνα γάλα μέσα στο ξεροκαφέ μου, μπορώ να πάω όλη μέρα νηστικός. Δεν ξέρω αν έχει τόσες θαυματουργικές ιδιότητες μια σταγόνα γάλα, αλλά νομίζω καμιά φορά είναι και η ιδέα μας. Κανείς δεν αφιβάλλει βέβαια ότι έχουμε ανάγκες, αλλά είναι δυνατό με μια σταγόνα γάλα να μένεις όλη μέρα με εκείνο το πράγμα που ήπιες, ας πούμε, και να αντέχεις? Δεν είναι δυνατόν, ή δεν είναι δυνατόν ίσως για όλους. Είναι δηλαδή η ιδέα ότι έφαγα αυτό που χρειαζόμουν. Αυτή η φοβία ότι αν δεν το φάω, αν δεν το έχω, θα αρρωστήσω. Θυμούμαι κάποτε ήρθε κάποιος στο Άγιον Όρος και ρώτησε τον πατέρα Παΐσιο, τότε που λέγανε κάτι πολέμους, νομίζω το Ιράκ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και του λέει, γέροντα, θα γίνει πόλεμος? Του λέει, γιατί βρε θέλει να μάθεις θα γίνει πόλεμος? Λέει, να μας πείτε γέροντα, γιατί να πάμε σπίτι μας να προφυλαχθούμε, να αγοράσουμε τρόφιμα, να αγοράσουμε γάλατα, να αγοράσουμε πράγματα. Του λέει ο γέροντας, βρε χαμένε, αν θα γίνει πόλεμος θα πάνε να πίνεις γάλα εσύ? Ο κόσμος θα καίγεται, θα έχεις όρεξη να πίνεις γάλα και μου? Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη ότι να μην του λείψει κάτι. Δεν αισθάνεται αυτή την ελευθερία την οποία μας καλεί ο Θεός, που μας καλεί να απελευθερωθούμε από πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στην ανθρώπινη μας φύση. Και ακόμα περισσότερο μας καλεί ο Θεός να μεταθέσουμε την ελπίδα μας από την ύλη εις τον Θεό. Και να καταλάβουμε ότι δεν στέκομαι επειδή τρώμε ή πίνουμε ή ξέρω εγώ έχουμε διάφορα υλικά στηρίγματα, αλλά υπάρχουμε και κινούμεθα και εσμέ, γιατί έχουμε μια σχέση με τον Θεό και στηρίζεται η υπόστασή μας ολόκληρη πάνω στην θέληση και στην δύναμη του Θεού. Κάποτε λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Δαβίδ ο βασιλεύς των Εβραίων είχε να κάνει έναν πόλεμο με τους αντιπάλους, αλλόφιλους που ήταν εκεί γύρω και εμπόδιζαν τον λαό του Θεού να προχωρήσει, κάποιος είπε ότι ξέρεις βασιλιά, αυτοί οι εχθοί μας έχουν πολλούς στρατιώτες, πάρα πολλούς στρατιώτες και καλά εκπαιδευμένους και καλά όπλα. Εσύ μπορείς να πάνε να βγάλεις πέρα μαζί τους? Μέτρησες τις δυνάμεις σου? Ένας συνετός άνθρωπος, ένας στρατηγός, όταν θα πάει να κάνει έναν πόλεμο, μετρά τις δυνάμεις του, πρώτα και ύστερα πηγαίνει. Εσύ μέτρησες τις δυνάμεις σου? Τότε ο βασιλεύς ο Δαβίδ σκέφτηκε ότι δεν ήξερε πόσους στρατιώτες είχε, διότι ο Θεός δεν επέτρεπε εις τον Ισραηλιτικό λαό να μετρηθεί ποτέ. Δεν τους επέτρεπε αυτό να μετρηθούν. Ο Δαβίδ όμως λέει, μα πώς θα κάνουμε πόλεμο και να μην ξέρουμε πόσους στρατιώτες έχουμε? Έτσι, λογική, απλή λογική, ανθρώπινη. Και μέτρησαν το στρατό και είπαν ότι έχουμε τόσους στρατιώτες, τόσον υπηκό, τόσους χιλιάρχους, τόσους δεκάρχους, πεντηκοντάρχους κτλ. Όμως αυτό το πράγμα προσέβαλε τον Θεό και ο Θεός είπε στο Δαβίδ δια του προφήτου ότι εσύ του λέει νόμισες ότι θα νικήσεις στηριζόμενος πάνω στον αριθμό των στρατιωτών σου και νόμισες ότι ο λαός μου ο οποίος εξήλθεν από την Αίγυπτο και μέχρι σήμερα πορεύεται και έχει την ευλογία του Θεού το έκαμεν αυτό διότι ήταν δυνατός παραπάντα τα έθνη και διότι είχε αριθμητική υπεροχή ή υπεροχή εις τα όπλα. Αφού λοιπόν ενεπιστεύθεις εις τον αριθμό και όχι στον Θεό, τότε εγώ θα σε εγκαταλείψω και θα πέσει μέγα θανατικό στο στρατό. Και πράγματι έγινε μεγάλος λοιμός, μεγάλο θανατικό και καταστρέφει οι στρατιές των Εβραίων συνεχώς, για να φανεί ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι εις τα ανθρώπινα που πρέπει να έχει
την ελπίδα του αλλά εις τον Θεό. Η νηστεία των φαγητών στοχεύει ακριβώς εκεί, να μας δώσει ένα ξεπέρασμα της φιλαυτίας, ένα ξεπέρασμα από το να ελπίζομαι πάνω σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ελπίδα. Γιατί νομίζετε ότι η φιλαργυρία είναι αμαρτία? Και γιατί λέει ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, η οποία είναι η ειδωλολατρία, λέει ο Απόστολος Παύλος? Για ποιο λόγο? Εγώ σας λέω ότι ο πλούσιος άνθρωπος έχει μεγάλη ευλογία, και μακάρι να είμαστε πλούσιοι όλοι και θα είμαστε πολύ ευλογημένοι, εάν βέβαια χρησιμοποιούσαμε τον πλούτο μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κάναμε έργα αγαθά και βάριστα εις τον Θεό. Όμως γιατί ο πλούτος θεωρείται έτσι? Γιατί εάν σε γελάσει και στραφεί και κολλήσει η καρδιά σου σε αυτό, τότε έφυγε από την ελπίδα προς τον Θεό και ελπίζεις πάνω εις τα χρήματα. Ελπίζεις πάνω σε ένα πράγμα που είναι υλικό και λες, α, εγώ έχω χρήματα, δεν φοβούμαι πλέον. Αισθάνομαι μια δύναμη, αισθάνομαι μια άνεση, αισθάνομαι μια ασφάλεια, διότι έχω μια οικονομική δύναμη η οποία με περιβάλλει και έτσι δεν έχω ανησυχία για το μέλλον μου. Αυτό μπορεί να το πει όχι κάποιος που έχει πολλά χρήματα, αλλά μπορεί να το πει και ένας που έχει ελάχιστα χρήματα. Φιλάργυρος δεν σημαίνει κατά ανάγκη και πλούσιος. Φιλάργυρος μπορεί να είναι και ένας φτωχός άνθρωπος που έχει μόνο, ξέρω εγώ, ένα ελάχιστο ποσό, και όμως η καρδιά του και ο νους του και η ελπίδα του είναι κολλημένη πάνω σε αυτό το ποσό. Γι' αυτό ο Κύριος ονόμασε δύο ανθρώπους μέσα στην Γραφή ως άφρονες, και όταν μιλά ο Θεός μιλά με απόλυτον κυριολεξία. Πρώτα απ' όλα είπεν άφρονα αυτόν ο οποίος είπεν ουκ έστιν Θεός. Είπεν άφρονε την καρδία αυτού ουκ έστιν Θεός. Είπεν ο ανόητος άνθρωπος ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ξαναλέει την ίδια φράση εις το Ευαγγέλιο, εις τον πλούσιον εκείνον άφρον, του λέει, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει. Του λέει, ανόητε άνθρωποι, αυτή τη νύχτα θα φύγει η ψυχή σου, τη ζητούν από σένα, αυτά δε που ετοίμασες σε ποιον θα μείνουν? Βλέπετε, ο άνθρωπος ο μη εις Θεόν πλουτών, αυτός ο οποίος δεν αποθέτει την ελπίδα του εις τον Θεό, αλλά αποθέτει την ελπίδα του σε οποιονδήποτε υλικό πράγμα, ακόμα μπορεί να είναι και μια ιδέα περί του εαυτού μας, η θέση μας, η προσωπικότητά μας, η κοινωνική μας θέση, οι σπουδές μας, η εξυπνάδα μας, η σοφία μας, ξέρω εγώ, τα χρήματά μας, η δύναμή μας, όλα αυτά τα πράγματα. Εάν ο άνθρωπος επενδύσει την ελπίδα του πάνω σε αυτά, ήδη υπέστη τη μεγάλη πτώση. Εχωρίστηκε η καρδιά από τον Θεό, έφυγε η καρδιά από τον Θεό και κόλλησε πάνω σε πράγματα μάτια και φθαρτά, και για τον Θεό αυτός ο άνθρωπος είναι άφρον. Η νηστεία είναι ένα φάρμακο αναιρετικό της αφροσύνης μας. Αρχίζει από την άλογον φιλία στο σώμα και σε κάνει να αισθανθείς ανδρείος, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν ζεις μόνο πάνω σε ένα κομμάτι ψωμί, αλλά ζεις πάνω στα ρήματα του Θεού, ζεις πάνω στο λόγο του Θεού, ότι δεν ζεις μόνο πάνω σε υλικά πράγματα, δεν ζεις μόνο πάνω σε πράγματα κοσμικής φαντασίας, ή ακόμα δεν ζεις ούτε και πάνω σε πρόσωπα, όσον κι αν είναι σκληρών και οδυνηρών. Πρέπει μέσα στην ψυχή μας να το καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπος που είναι γύρω μας, είτε αυτός είναι ο σύζυγός μας, είτε είναι τα παιδιά μας, είτε είναι, ξέρω εγώ, ή οσδήποτε άνθρωπος, είναι άνθρωπος πεπερασμένος, σχετικός, ο οποίος σήμερα υπάρχει και αύριο πιθανόν να μην υπάρχει. Και δεν είναι ποτέ καλόν και ευάρεστον να δώσεις όλη την καρδιά σου και να δώσεις όλο το είναι σου
πάνω σε ανθρώπινα πράγματα. Τι λέμε κάθε βράδυ, και τώρα το ακούμε και στην Εκκλησία, στο Μέγα Απόδειπνο, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθημη. Μήτευ του Θεού. Όλη την ελπίδα μας, ολόκληρον το είναι μας, το αναθέτουμε όχι σε άνθρωπον, όχι σε ύλη, όχι σε δύναμη, όχι σε τίποτα απολύτως του κόσμου τούτου, αλλά εις την Θεοτόκον, εις τη γεννήσα σαν τον Θεό, εις τον Θεό τον ίδιο. Το λέμε σε λειτουργία. Κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία λέμε εκείνη την ωραία ευχή. Σύ παρακατεθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα Φιλάνθρωπε. Δηλαδή, σου δίνουμε, Δέσποτα Φιλάνθρωπε, τη ζωή μας ολόκληρη και την ελπίδα μας. Αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να τη δώσουμε σε κανέναν άλλον, σε τίποτα από ό,τι είναι γύρω μας, σε κανένα πράγμα κοσμικών, σε κανέναν άνθρωπο, σε καμιά ιδεολογία, σε τίποτα απολύτως. Την πάσαν ελπίδα μας και την ζωή μας ολόκληρη τη δίνουμε εις τον Θεό, ο οποίος είναι αυτός που είναι για μας το αρχέτυπο. Αυτός είναι το αρχέτυπο και εμείς είμαστε οι δικές του εικόνες. Είναι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, προς τον οποίο προχωρούμε και προς τον οποίο αφορούμε διαπαντός. Άρα η νηστεία, η Αγία Τεσσαρακοστή, με την αποχή των φαγητών, με την ασκητική όλη αυτή διαδικασία των ιερών ακολουθιών, των αναγνωσμάτων, της εξομολογήσεώς μας, των πνευματικών μας αγώνων, έχει σκοπό κυρίως να ελευθερώσει την καρδιά μας και να την μεταθέσει ολόκληρη προς τον Θεό. Ταυτόχρονα και πάρα πολλές άλλες ωφέλειες. Αγιάζει το σώμα, αγιάζει το νου, αγιάζει την καρδία. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι ολόκληρος δεσμένος των Θεών. Βλέπει την άχραντον αυτήν αγιότητα να εξαπλώνται σε όλο το είναι του. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πριν τελειώσω. Πέρα από τη μετάθεση των πάντων εις τον Θεό, εκείνο το οποίο γεννάται και εκείνο το οποίο μάλλον είναι και προϋπόθεσης αλλά είναι και αποτέλεσμα της νηστείας, είναι αυτή η γενναιότητα του ανθρώπου, αυτή η καταπάτηση της δειλίας. Η δειλία, λέει ο Αββά Ισαάκ, είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Η δε ολιγοπιστία μη τηρεστεί της κολάσεως. Ο άνθρωπος ολιγόπιστος είναι βυθισμένος στην κόλαση των λογισμών. Υπάρχει ή δεν υπάρχει, γίνεται ή δεν γίνεται, αξίζει τον κόπο ή δεν αξίζει τον κόπο. Αυτή η κόλαση στον λογισμό είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Ο δε ολιγόπιστος είναι δειλός, φοβάται. Σου λέει, μα αξίζει τώρα τον κόπο να πάω εγώ να θυσιαστώ, ας πούμε, να θυσιάσω τη ζωή μου, να θυσιάσω το είναι μου, να θυσιάσω, ξέρω εγώ, το μέλλον μου. Λες και το μέλλον μας το έχουμε στα χέρια μας. Ας είναι. Νομίζω, μένω ότι το έχουμε στα χέρια μας. Να θυσιάσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλό μου όνομα για τον Χριστό. Είναι δειλία. Αλλά η δειλία θεωρείται μεγάλο πάθος της ψυχής. Και ο δειλός δεν μπορεί να έχει σχέση και θέση ενώπιον του Θεού. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός στην Αποκάλυψη, ότι βλέποντας εκεί εικονικά την απώλεια των ανθρώπων μέσα στην τη λίμνη του πυρός την κοιωμένη, όπου εισέρχονται οι δολολάτρες, φαρμακοί, γόητες κτλ, εκεί λέει ήταν και οι δειλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν επίστευσαν εις τον Θεό και δεν είχαν αυτή τη γενναιότητα να κρατήσουν, ας πούμε, τη θέση τους εκείνην εκεί. Προϋπόθεση λοιπόν η νηστείας είναι γενναιότητα. Λέει στο γεροντικό έναν πολύ ωραίο λόγο, το λέμε συχνά, είναι πολύ σημαντικό λόγος. Πήγαν, λέει, κάποιοι ασκητές σε ένα μεγάλο γέροντα και του είπανε, γέροντα, πέ μας λόγον να σωθούμε. Και αυτό βέβαια εννοούσα, πέ μας ένα λόγο, όχι από τα δικά μας λόγια, αλλά ένα λόγο ο οποίος είναι δοσμένος από τον Θεό, τον οποίον εμείς θα πάρουμε σαν βάση και θα σωθούμε. Και λέει ο γέροντας εκείνος, ή έχεις καρδία, δει να σε σωθήνε. Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς.
Δηλαδή, αν το λέει η καρδιά σου και έχεις γενναιότητα και είσαι ακλινής στην θέση σου, μπορεί να σωθείς. Ή αν είσαι δειλός, ή αν είσαι δίψυχος, ή αν είσαι ολιγόπιστος, δεν μπορείς. Είναι αδύνατο. Άρα η νηστεία σε βοηθά να αποκτήσεις γενναία καρδία και ταυτόχρονα σου δίνει ακόμα ένα μεγάλο, μεγάλο όπλο. Ξέρετε ποιον? Αυτό που λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες λέει, εμείς λέει τρέχομεν βλέποντα λέει το σου των περικείμενων νέφος μαρτύρων, τρέχομε με θυπομονή στον προκείμενον ημίν αγώνα. Τρέχομε λέει τον αγώνα μας με υπομονή. Γιατί? Διότι λέει αφορώντες ίσον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μοιάζομαι σαν κάποιοι άνθρωποι που μπήκα μέσα στο στάδιο και πρέπει να τρέξουν. Και πρέπει να έχουν τον νου τους εις το τέρμα και σε αυτόν ο οποίος στέκει κάτω και κρατά το έπαθλο στο χέρι του. Εάν παρελπίδα μας νικήσουν η περιέργεια ή ξέρω εγώ τα χειροκροτήματα από τις κερκίδες και αρχίσουν να μας φωνάζουν και ψάχνουμε να βρούμε τη μάνα μας και τα αδέρφια μας και τα ξαδέρφια μας σε κερκίδες να τους χαιρετήσουμε και να τους κάνουμε ξέρω εγώ ότι είμαστε αθλητές, οι άλλοι πήγαν μπροστά, εμείς χάσαμε τον αγώνα. Προχωρά και νικά αυτός ο οποίος συνεχώς βλέπει το τέρμα, όπως ο καλός οδηγός που οδηγά και βλέπει τον δρόμο. Και έλεγαν και παλιά οι πινακίδες στα λεωφορεία, μην ομιλείτε στον οδηγό, να μην το κάνετε να τρέχει, να κοιτάζει δεξιά-αριστερά, να κοιτάζει τον δρόμο. Εσείς άλλοι μιλάτε, εκείνος δεν πρέπει να μιλά, πρέπει να είναι εκεί, να είναι πολύ προσεκτικός για να βλέπει πού θα πάει και πώς θα πάει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Βλέπει το τέρμα. Στο τέρμα ποιος είναι? Ο Χριστός. Δηλαδή δίνει και την έναρξη αλλά και το τέλος των σκοπών. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτή η αίσθηση που είχαν οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς ήξεραν τι έκαναν. Δεν ήταν καθόλου άφρονες. Δεν τους γελούσαν τίποτα απολύτως. Ήταν όπως κάποιος που οδηγά το αυτοκίνητο και δεν κοιτάζει πουθενά, γιατί πρέπει να οδηγήσει με ασφάλεια. Και ενθυμούμε και τελειώνω ένα απόσπασμα συγκινητικότατο από τον βίο του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, που λέει και ο Άγιος Γεώργιος νέος σε ηλικία 20-22 χρόνων στρατιωτικός, εσυνελήφθηκε για την αγάπη του Χριστού και επέμειναν όλα και τα φρικτά μαρτύρια, τα οποία είναι ανεκδίγητα ακόμα και να τα ακούσει ο άνθρωπος. Εφρίτη πώς είναι δυνατόν να μπόρεσε άνθρωπος να υπομείνει όλα αυτά τα πράγματα. Ένα από τα μαρτύρια, ένα περιστατικό ήταν το εξής. Επήραν λέει τον γενναίον αθλητή του Χριστού σε ένα στάδιο το οποίο ήταν γεμάτο από ειδωλολάτρες και επεφημούσαν και φώναζαν και δημιουργούσαν εκείνη την όλη ατμόσφαιρα εκεί και είχαν άλογα, αραβικά άλογα τα οποία είχαν εκπαιδευμένα να τρέχουν και έκαναν σιδερένια παπούτσα, σιδερένια υποδήματα τα οποία ήταν, είχαν μέσα καρφιά, ήταν καρφιά και τα έβαλαν στη φωτιά αυτά τα παπούτσια, τα σιδερένια και αφού λέει πυρώθησαν τόσον ώστε έγιναν κατακόκκινα από τη φωτιά, έγιναν σαν πύρες, σαν φωτιά, τα φόρεσαν στα πόδια του Αγίου Γεωργίου και τον έδεσαν πίσω από το άλογο και τον ανάγκασαν να τρέχει μαζί με το άλογο και οι άλλοι να βλέπουν από τις κερκίδες. Και λέει εκεί ο βιογράφος, ο δε γενναίος του Χριστού μάρτης και αθλητής έτρεχεν εις το στάδιον και έλεγεν εις αυτόν, τρέχε Γεώργιε ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Βλέπετε, τρέχε Γεώργιε, έλεγε στον εαυτόν του, για να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Μη κοιτάζεις ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στον πόνο. Μπροστά σου είναι ο Χριστός. Εσύ τρέχε για να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Αυτήν την ανδρεία είχαν οι Άγιοι. Αυτήν την ανδρεία ψυχής είναι που καλλιεργεί η Εκκλησία με τις Άγιες αρετές και τα Άγια φάρμακα τα οποία μας δίνει στους πνευματικούς αγώνες.
Και για να βάλω και μια μικρή παρένθεση. Αυτήν την Ανδρεία είναι που έδειξε η Εκκλησία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν ακόμα και για την πατρίδα μας. Και πολλοί λένε και ρωτούν τι κάνει η Εκκλησία στα εθνικά θέματα και νομίζουν ότι πρέπει η Εκκλησία να αγοράζει όπλα ή να μεταβληθούμε εμείς οι επίσκοποι και ο κλήρος, ξέρω εγώ πως παλαιότερα ίσως, σε ανθρώπους των όπλων και των που ήταν ανάγκη να γίνουν. Σας λέγω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας εις τον κόσμο και εις τον τόπο είναι ότι κάνει γενναίους και ελεύθερους ανθρώπους. Όταν έχεις ελεύθερους ανθρώπους, έχεις και ελεύθερη πατρίδα. Όταν έχεις σκλάβους ανθρώπους και ελεύθερη πατρίδα να έχουν, θα την σκλαβώσουν και θα την ατιμάσουν. Ενώ ελεύθεροι άνθρωποι σε σκλάβη πατρίδα θα την ελευθερώσουν και θα την δοξάσουν. Διότι η ελευθερία αρχίζει από τον άνθρωπο. Δεν αρχίζει από τα χώματα, δεν αρχίζει από την γεωγραφία. Ο άνθρωπος γράφει την ιστορία, ο άνθρωπος γράφει την ελευθερία. Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν και όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν ήταν άνθρωποι πιστοί, ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι οι οποίοι υπερεύησαν την φιλαυτία, υπερεύησαν την δειλία, υπερεύησαν αυτήν τον φόβο και ήταν ατρόμητοι και γενναίοι άνθρωποι. Μπροστά μας λοιπόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κάτω από την ευλογία του οποίου βρισκόμεθα, το σούτον έχοντες περικείμενο νέφος μαρτύρων, βλέποντας μπροστά μας έναν άπειρο νέφος μαρτύρων της πίστεως, από μικρά παιδιά βρέφη μέχρι πρεσβύτες μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. 110 χρόνων ο Άγιος Χαράλαμπος μαρτύρησε και 3 χρόνων ο Άγιος Κήρυκος. Έχοντες πλήθος τέτοιων μαρτύρων, τότε και εμείς με θυπομονή στρέχουμε τον προκείμενον αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, και λέγοντες κι εμείς μαζί με τον Άγιο Μεγαλομάρτην Γεώργιον, τρέχε κι εσύ να λάβεις τον ποθού. Εύχομαι σε όλους καλό στάδιο και καλή Ανάσταση.